Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που πιστεύω ότι αφορά σε όλους τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους, και δεν είναι άλλο από το σπουδαιότερο θέμα της ζωής μας που λέγεται υγεία. Νομίζω ότι εάν τυχαία ρωτήσουμε 100 ανθρώπους, ο καθένας μπορεί να θέλει διαφορετικά πράγματα στη ζωή του, να θέτει διαφορετικές προτεραιότητες και να εύχεται διαφορετικά πράγματα, αλλά νομίζω μέσα στα 2-3 πράγματα που όλοι θα μας πούν είναι ότι εύχονται να έχουν πριν απ' όλα την υγεία τους. Γιατί άραγε? Γιατί ουσιαστικά χωρίς υγεία δεν μπορεί να έχουμε μακροζωία και δεν μπορούμε να έχουμε και ποιότητα ζωής. Και νομίζω ότι τα τρία αυτά είναι τα πιο σπουδαία πράγματα πάνω στα οποία ενοποιούνται, θα λέγαμε, όλες οι επιθυμίες όλων των ανθρώπων. Το ερώτημα βέβαια είναι, έχουμε το επιθυμητό επίπεδο υγείας? Ή να το θέσουμε πιο απλά, ποιοι είναι οι λόγοι που οι άνθρωποι αρρωσταίνουμε και γερνάμε πρόωρα? Αν ζούσε βέβαια σήμερα ο Γαλινός, αυτός ο σπουδαίος γιατρός της αρχαιότητας, θα έλεγε ότι αυτό που ονομάζουμε ασθένειες δεν είναι τίποτα άλλο παρά χαμηλό επίπεδο υγείας. Όπως και να το πούμε λοιπόν, είτε το πούμε συμβατικά αρρωσταίνουμε, είτε το πούμε χαμηλό επίπεδο υγείας, χιλιάδες επιστήμονες σε όλο τον κόσμο συντείνουν στο ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η διατροφή μας. Από εκεί δημιουργούνται και τα προβλήματα στην υγεία μας. Γιατί άραγε? Γιατί πρώτα απ' όλα ο σύγχρονος άνθρωπος ζει σε έναν κύκλο τοξινών, θα λέγαμε σε ένα φαύλο κύκλο τοξινών, ιδίως μέσα από τον αστικό τρόπο ζωής. Ζούμε σε ένα μολυσμένο περιβάλλον, αναπνέουμε μολυσμένο αέρα, ο υδροφόρος ορίζοντας είναι μολυσμένος, η βροχή που πέφτει είναι τοξική. Αν προσθέσουμε σε όλα αυτά τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα μέσα από τα οποία καλλιεργούμε αυτά τα οποία τρώμε, νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε τη σημασία, την αρνητική σημασία που έχουν οι τοξίνες στον οργανισμό μας. Αν σε αυτά συνυπολογίσουμε όλα τα χημικά που περιλαμβάνονται στη σύγχρονη διατροφή, ιδίως τα τυποποιημένα τρόφιμα, όπως είναι λοιπόν οι ορμόνες, όπως είναι τα συντηρητικά, όπως είναι τα βελτιωτικά γεύσης, για να έχουν αυτή την υπέροχη γεύση και να τα αγοράζουμε, να τα τρώμε, οι χρωστικές ουσίες, βλέπουμε ότι αυτό το πολύ ωραίο κόκκινο χρώμα ή το κίτρινο χρώμα που έχει το αστεράκι δεν είναι φυσικό, χρειάζεται χρωστική ουσία για να γίνει έτσι. Οι αρωματικές ουσίες για να κάνει το τρόφιμο επίσης πιο ελκυστικό. Αν σε αυτά συνυπολογίσουμε τις κακές διατροφικές μας συνήθειες, δηλαδή λόγω του τρόπου ζωής μας και των συνηθειών μας, οι άνθρωποι πολλές φορές τρώμε περισσότερο από ό,τι χρειαζόμαστε, τρώμε γρήγορα, πάνω στην έλλειψη χρόνου, τρώμε πρόχειρα, γιατί συνήθως είναι δύσκολο να έχουμε μαζί μας το φαγητό, το μαγειρεμένο ίσως φαγητό από το σπίτι μας, και σε ακανόνιστες ώρες. Και ξέρουμε ότι όταν ο οργανισμός τρέφεται σε ακανόνιστες ώρες, επειδή ακριβώς δεν γνωρίζει ο εγκέφαλος πότε θα ξαναφάει, ας το πούμε έτσι, συνήθως τρώει και μεγαλύτερη ποσότητα όταν καθίσει σε ένα τραπέζι. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα πολύ δύσκολο κοκτέιλ, θα λέγαμε, για τον οργανισμό. Και σε αυτό, αν συνυπολογίσουμε και την έλλειψη ενζήμων στις τροφές, που είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για τον μεταβολισμό του οργανισμού, είναι οι εργάτες ουσιαστικά τα ένζημα που βοηθούν τον οργανισμό να μεταβολήσει τις τροφές, γιατί ό,τι βλέπουμε πάνω σε αυτό το τραπέζι, το πολύ πλούσιο θα λέγαμε, είναι τροφές οι οποίες είναι γεμάτες από θερμίδες, μεν, αλλά τροφές οι οποίες στερούνται ενζήμων και άλλων θρεπτικών συστατικών. Έτσι. Η έλλειψη όμως θρεπτικών συστατικών, η έλλειψη βιταμινών, η έλλειψη μετάλλων, ιχνοστοιχείων, έχει σαν αποτέλεσμα και την έλλειψη ενζήμων στον οργανισμό, που είναι απαραίτητα ακριβώς για να μεταβολίζουν την τροφή μας στα κύτταρα. Εδώ αν προσθέσουμε το γεγονός ότι η σύγχρονη επιστήμη έχει μελετήσει το πόσο φτωχά είναι σε θρεπτικά συστατικά ακόμα και φυσικά μας τρόφιμα, βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι από μια πολύ έγκυρη πηγή από το RTL, όπου τι μας λέει πολύ απλά, ότι ένα μήλο του 50 συγκριτικά με τη σημερινή εποχή από άποψη βιταμίνης C, για να έχει ισοδύναμο θα λέγαμε, χρειάζεται 100 μήλα το 2015. Αντίστοιχα ένα πορτοκάλι
του 1950, θα λέγαμε σε βιταμίνη Α χρειάζεται σήμερα αντίστοιχα 21 πορτοκάλια, δηλαδή ένα τελάρο πορτοκάλια, για να μπορέσουμε να πάρουμε την ίδια ποσότητα βιταμίνης Α που έπαιρναν οι παππούδες μας ή γενικά οι πρόγονοι μας. Εκτός από αυτά όμως, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ιδίως ο αστικός τρόπος ζωής, μας κάνει να τρώμε μεγάλες ποσότητες των λεγόμενων όξινων τροφών και μικρές ποσότητες των λεγόμενων αλκαλικών τροφών. Για να το πούμε πάρα πολύ έτσι σύντομα και περιγραφικά, όξινες θα λέγαμε, ονομάζουμε τις τροφές οι οποίες δημιουργούν μια κακή ποιότητα στο αίμα μας, γιατί ρίχνουν το pH του αίματος κάτω από 7, στην όξινη περιοχή όπως βλέπουμε στην εικόνα, την κόκκινη, και είναι τροφές όπως βλέπουμε τυποποιημένες, είναι το πολύ αλκοόλ, είναι τα πολλά ζωικά προϊόντα, τα πολλά βούτυρα, πολύ ζάχαρη, έτσι. Ενώ οι φυσικές τροφές, λαχανικά, φρούτα, όσπρια κλπ, είναι αυτές οι οποίες ανεβάζουν το pH του αίματος σε μια ένδειξη κοντά στο 7,3, που θα λέγαμε ότι είναι η ένδειξη του υγιούς αίματος. Οι άνθρωποι όμως δυστυχώς έχουμε, θα λέγαμε, χάσει το ισοζύγιο και τρώμε μεγαλύτερη ποσότητα όξινων τροφών παρά αλκαλικών. Το αποτέλεσμα είναι η κακή υγεία των λειτουργικών συστημάτων του οργανισμού μας, η οποία βέβαια ξεκινάει σε κυταρικό επίπεδο και εξελίσσεται μέσω των ιστών στην κακή λειτουργία των λειτουργικών συστημάτων μας. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι βέβαια για τους οποίους αρρωσταίνουμε και γερνάμε οι άνθρωποι. Για να το δούμε πολύ γρήγορα, είναι η καθιστική ζωή, είναι η έλλειψη άσκησης, είναι η έλλειψη οξυγόνωσης. Είμαστε πολλές φορές καθυλωμένοι σε ένα γραφείο. Από εκεί μετά καθυλωνόμαστε σε ένα υπολογιστή, ίσως σε μια οθόνη τηλεόρασης. Το αποτέλεσμα να μην έχουμε καλή κυκλοφορία του αίματος, να μην έχουμε καλή οξυγόνωση. Άλλος λόγος, το στρες στην καθημερινότητα. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι, κάνουμε παρέα με το στρες καθημερινά. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε ένα ταλαιπωρημένο νευρικό σύστημα, να έχουμε ένα ευάλωτο καρδιαγιακό σύστημα, να έχουμε οξείδωση στον κυτάρο μας, γιατί γνωρίζουμε ότι το στρες οξυδώνει, να έχουμε χαμηλό ανοσοποιητικό, δηλαδή να μην λειτουργούν τα κύτταρά μας στο βαθμό που θα πρέπει να λειτουργούν ικανοποιητικά, να έχουμε ορμονική ανισορροπία, να έχουμε προώρη γύρανση. Άλλος λόγος, η ανεπαρκής λήψη νερού. Πόσοι άργοι γνωρίζουν ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα καθαρό νερό την ημέρα? Εδώ έχουμε δύο παράγοντες. Το ερώτημα το ένα είναι αν είναι καθαρό το νερό που πίνουμε, και το άλλο είναι η ποσότητα που πίνουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι αφυδατωμένοι δυστυχώς χωρίς να το γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να έχουμε αδύναμο λευκό σύστημα, να έχουμε χαμηλή αποτοξίνωση, γιατί το νερό βοηθάει πάρα πολύ στην αποβολή τοξινών από τον οργανισμό, να έχουμε ανεπαρκή οξυγόνωση και να έχουμε και πρόωρη γύρανση του κυτάρου. Άλλος λόγος, η έλλειψη ποιοτικού ύπνου. Πόσοι άραγε σήμερα άνθρωποι κάνουν ποιοτικό ύπνο? Η εικόνα βέβαια είναι, θα λέγαμε έτσι, και λίγο χιουμοριστική, αλλά νομίζω ότι αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό πολλές νύχτες πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι έλλειψη ενέργειας, η έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, το αδύναμο νοσοποιητικό και η προώρη γύρανση. Συμπέρασμα. Οι άνθρωποι έχουμε χαμηλό επίπεδο υγείας ή αρρωσταίνουμε, όπως και να το πει κανείς, βασικά για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι οι βλάβες που προκύπτουν στον οργανισμό από πράξεις ή παραλήψεις μας γίνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτή που προλαβαίνει να επουλώσει, δηλαδή να επιδιορθώσει το σώμα μας. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν προσλαμβάνουμε επαρκή θρεπτικά συστατικά ώστε να ολοκληρώνονται οι βιοχημικές αντιδράσεις στο σώμα μας και οι λειτουργίες αυτοΐασης. Γιατί ο οργανισμός μας είναι πρικισμένος από τη φύση με λειτουργίες αυτοΐασης, με λειτουργίες αυτοθεραπείας, θα λέγαμε. Έτσι. Όμως η έλλειψη ακριβώς των επαρκών θρεπτικών συστατικών δεν αφήνει το σώμα μας να λειτουργήσει κάτω από τις σωστές βιοχημικές αντιδράσεις. Το θέμα είναι αν μπορεί ο μέσος άνθρωπος να αλλάξει σήμερα συνήθειες και τρόπο ζωής. Δυστυχώς η στατιστική λέει ότι οι συνήθειες και ο τρόπος ζωής δύσκολα αλλάζουν. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε υποστήριξη και εξισορρόπηση μέσα από τη δύναμη της φύσης, δηλαδή μέσα από τροφές που μας προσφέρει η ίδια η φύση. Η ίδια η φύση μας προσφέρει πάρα πολλές τροφές, πάρα πολλά βότανα. Πάμε να δούμε πολύ γρήγορα ποιες είναι οι κορυφαίες υπερτροφές της φύσης στις οποίες μπορεί σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος να έχει πρόσβαση και με ποιον τρόπο.
Καταρχήν βλέπουμε μια εικόνα που ίσως από αυτή να αναγνωρίζουμε κάποιες υπερτροφές, ίσως και όχι. Η εικόνα αυτή λοιπόν μας δείχνει τις 5 κορυφαίες υπερτροφές σήμερα στον κόσμο, τις οποίες πολύ σύντομα και περιγραφικά βλέπουμε παρακάτω. Αυτό το αριστερό, το περίεργο σχήμα επάνω που βλέπουμε, που μοιάζει κάτι σαν κόσμημα ή σαν κοχύλι, μπορεί να πει κανείς, είναι το περίφημο μανιτάρι Ganoderma lucidum ή αλλιώς στα ελληνικά γανόδερμα. Λατινική έκφραση το Ganoderma σημαίνει λαμπερό δέρμα, θεωρείται, ακόμα και αν πατήσει κανείς στο Google, ο βασιλιάς των βοτάνων σήμερα, θεωρείται το νούμερο ένα προσαρμογόνο και εξισορροπητικό βότανο. Δηλαδή βοηθάει τον οργανισμό να εξισορροπήσει, να έρθει σε ομοιόσταση. Είναι ένα βότανο το οποίο μπαίνοντας στον οργανισμό προσαρμόζει τη δράση του στις ανάγκες του κάθε οργανισμού. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς να πάρει το ίδιο βότανο για να μειώσει την πίεση και κάποιος άλλος να πάρει το ίδιο βότανο για να μειώσει την πίεση του και κάποιος να ανεβάσει την πίεση του εάν έχει υπόταση. Το δεύτερο είναι το Cordyceps. Το Cordyceps θεωρείται ένα ισχυρότατο αποτοξινωτικό του ύπατος και των νεφρών. Είναι ιδιαίτερα τονωτικό του αναπνευστικού και του νοσηπητικού συστήματος και ισχυρό αντιγυραντικό. Το χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια, ιδίως στην Άπο Ανατολή, στην Κίνα, επαγγελματίες αθλητές, γιατί είναι μια φυσική τροφή, με εξαιρετικά αποτελέσματα στις επιδόσεις τους. Τονώνει. Τονώνει είναι το φρούτο με τα περισσότερα ένζημα. Είναι μια τροφή η οποία καταπολεμά το διαβήτη τύπου 2, είναι μια επίσημη αντικερκυνητική τροφή αναγνωρισμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων. Υπάρχουν εξαιρετικές κλινικές μελέτες ανάμεσα σε αυτές και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εδώ στην Ελλάδα. Μπορεί να βρει κανείς πάρα πολλά στοιχεία στο ίντερνετ. Τέταρτη υπερτροφή είναι η περίφημη σπιρουλίνα, τη γνωρίζουμε ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Τη γνωρίζουμε από τα φαρμακεία, κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Είναι η πιο πλήρης φυτική τροφή στον κόσμο, με πολύ μεγάλη γκάμα βιταμινών, πολύ μεγάλη γκάμα μετάλλων, πλούσια σε πρωτεΐνη, ιδιαίτερα αφομοιώσιμη από τον οργανισμό μας, σε χλωροφύλλη, σε ένζημα κλπ. Πέμπτη τροφή είναι το Lion's Mane. Είναι ένα εξαιρετικό μανιτάρι, μύκητας κι αυτό, το οποίο έχει εκπληκτικές, θα λέγαμε, επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό μας σύστημα, στους νευρώνες του εγκεφάλου, βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου και του γαστρεντερικού συστήματος. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να αναζητήσει, υπάρχουν, θα λέγαμε, πάρα πολλές. Μιλάμε ουσιαστικά για υγεία, μιλάμε για ένα υψηλό επίπεδο υγείας που μπορούμε να εξασφαλίσουμε μέσα από πραγματικά θησαυρούς της φύσης. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία όπου το Ganoderma lucidum, το Nonia spirulina, το Cordyceps και το Lion's Mane έρχονται στη μορφή που μπορεί να το καταναλώσει σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος. Μιλάμε για την εταιρεία DXN, η οποία παράγει αυτές τις υπέροχες υπερτροφές, οι οποίες καθαρίζουν και τρέφουν τα κύτταρα του οργανισμού, λειτουργούν εξισορροπητικά, διεγείρονται ουσιαστικά το ανασωπητικό σύστημα και τις δυνάμεις αυτοθεραπείας ολόκληρου του οργανισμού. Η αιτία του καλού, θα λέγαμε, είναι ο κύριος που βλέπουμε πάνω αριστερά, ο Dr. Lim, ο ιδρυτής της DXN, στην Μαλαισία, όπου το 1993 ίδρυσε την φάρμα της DXN, την εταιρεία DXN. Η εταιρεία DXN έχει μια ιδιόκτητη φάρμα οργανικής καλλιέργειας περίπου 700 στρέμματα, έχει τη μεγαλύτερη φάρμα γανοδέρματος στον κόσμο, έχει 3 παγκόσμιες πιστοποιήσεις και ISO βιολογικής καλλιέργειας, είναι πλήρως καθετοποιημένη τόσο στην παραγωγή όσο και στη διανομή των προϊόντων και είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία, έχει περίπου, θα λέγαμε, νούμερο θέση 24 στην παγκόσμια κατάταξη των εταιριών, γιατί λογικά τη στιγμή που μιλάμε θα βρίσκεται σε ψηλότερη θέση. Είναι κατεστημένη σε περισσότερες από 60 χώρες και διανύμει τα προϊόντα της σχεδόν σε όλο τον πλανήτη, δηλαδή σε 180 χώρες. Έχει ένα τζίρο περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα και έχει διανομής μέσα σε ένα παγκόσμιο κλαμπ καταναλωτών περίπου 6 εκατομμύρια. Γιατί να καταναλώσει κανείς γανόδερμα DXN,
γιατί πρώτα απ' όλα έχει πιστοποιήσεις οργανικής καλλιέργειας και τοπικές της Μαλαισίας, αλλά και παγκόσμιες πιστοποιήσεις όπως είναι το ISO 14001. Βλέπουμε κάποια πιστοποιητικά όπως είναι το ISO 9001, το 17025 και κάποια πιστοποιητικά που αφορούν το Υπουργείο Υγείας της Μαλαισίας, στο Υπουργείο Υγείας της Αυστραλίας. Η Αυστραλία είναι μια πάρα πολύ αυστηρή χώρα όσον αφορά την κυκλοφορία προϊόντων στην αγορά της. Και πάμε να δούμε πολύ γρήγορα τα προϊόντα που φέρνει η DXN στην ελληνική αγορά και ευρωπαϊκή. Είναι ένα μέρος των προϊόντων της παγκόσμιας παραγωγής της. Σταδιακά έρχονται και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη από το 2011. Καταρχήν, ένα εξαιρετικό πρωτοποριακό και επαναστατικό προϊόν. Ο λεγόμενος αλκαλικός καφές DXN, δηλαδή ο καφές της ποικιλίας Αράμπικα. Η ποικιλία Αράμπικα γνωρίζουμε ίσως ότι είναι η πιο εξαιρετική ποικιλία κόκκον καφέ στον κόσμο, σε συνδυασμό όμως με βιολογικό μανιτάρι γανοδέρμα, δηλαδή με εκχύλισμα αυτού του υπέροχου βοτάνου. Αυτό μας εξασφαλίζει απόλαυση και υγεία μέσα από την αναγέννηση ουσιαστικά του οργανισμού και εξισορρόπηση της καφεΐνης. Έχουμε πολλές εκδοχές του καφέ. Ο καφές ποικιλίας αράμπικα με βιολογικό γανόδραμα. Έχουμε τον καφέ ποικιλίας αράμπικα, βιολογικό γανόδραμα και φυτική κρέμα για αυτούς οι οποίοι θέλουν να αποφύγουν το ζωικό γάλα. Έχουμε τη σοκολάτα που μπορούν να την καταναλώνουν υπέροχα σαν ρόφημα και τα παιδιά. Έχουμε το καπουτσίνο. Έχουμε ένα εξαιρετικό καφέ το οποίο έχει μέσα και τζίνσεν και μάκα και γανόδερμα, το μάκα βίτα που απευθύνεται και στους κάνουν πιο έντονες σωματικές δραστηριότητες, ενισχύει και τη λίμπιντο. Το γανόδερμα όμως εκτός από τον καφέ έρχεται και στην καθαρή του μορφή, έρχεται δηλαδή σε μορφή κάψουλας και σκόνης. Είναι αριστερά το όριμο γανόδερμα, δηλαδή το γανόδερμα το οποίο συλλέγεται στους 3 μήνες καλλιέργειας, και δεξιά το λεγόμενο άγουρο γανόδερμα, αυτό το οποίο συλλέγεται στις 2 εβδομάδες καλλιέργειας. Γιατί το γανόδερμα έχει παρατηρηθεί ότι σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξής του παρουσιάζει μια διαφοροποίηση των συστατικών του. Έτσι λοιπόν ο συνδυασμός αυτό το δύο όριμο και άγουρο θα λέγαμε μεγιστοποιεί την πρόληψη αυτών την πρόσληψη των συστατικών και τα ωφέλη για την υγεία μας. Κάτω βλέπουμε όλη τη γνωστή σπιρουλίνα. Δεξιά επάνω βλέπουμε το Cordyceps, αυτό το υπέροχο μανιτάρι που περιγράψαμε, το οποίο το βλέπουμε σε φυσική μορφή κάτω δεξιά, αυτά τα πορτοκαλί που βγαίνουν από το έδαφος. Βλέπουμε το Lion's Mane, αυτό το περίεργο μανιτάρι που μοιάζει σαν μια μπάλα μαλλιού θα λέγαμε, χέτι του λιονταριού. Και πάνω αριστερά βλέπουμε το μαύρο κείμενο ή Black Cumin, ένα αρχαίο αράβικο βότανο για το οποίο οι αρχαίοι Άραβες λέγανε ότι θεραπεύει τα πάντα εκτός από το θάνατο. Εδώ βλέπουμε ένα εξαιρετικό υποκατάστατο γεύματος που είναι η σπιρουλίνα με δημητριακά. Τα ωφέλη των δημητριακών σε συνδυασμό με τη σπιρουλίνα δημιουργούν ένα εκπληκτικό, θα λέγαμε, υποκατάστατο γεύματος. Κάτω αριστερά ένα επίσης υποκατάστατο γεύματος, μια εξαιρετική σούπα που μπορεί να παρασκευάσει κανείς με 16 περίπου φυτικά λαχανικά και γανόδερμα. Λαχανικά, φρούτα, βότανα σε συνδυασμό με το γανόδερμα δημιουργούν ένα εξαιρετικό μείγμα με όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός. Πάνω δεξιά τσάι με γανόδερμα και κάτω δεξιά μέντες με γανόδερμα, καραμελίτσες, πέσα από τις οποίες μπορεί κανείς να πάρει μικρές δόσεις γανοδέρματος και να βοηθήσει και το ρινικό του και το αναπνευστικό του σύστημα. Εδώ βλέπουμε αριστερά πάνω το χυμό νόνι, αυτό το περίφημο τροπικό φρούτο. Βλέπουμε στο κέντρο το ροζέλι, αλλιώς η βίσκο, ένα εξαιρετικό λουλούδι θα λέγαμε που στην Ελλάδα το γνωρίζουν για τις καλοπιστικές του ιδιότητες, αλλά στην Μαλαισία θεωρείται το εθνικό τους λουλούδι. Είναι ίσως η πιο πλούσια πηγή βιταμίνη C σήμερα στον κόσμο, με εξαιρετικές αντιοξειδωτικές ουσίες και άλλα ενεργά συστατικά που κάνουν πάρα πολύ καλό στον οργανισμό και στο γαστρεντερικό μας σύστημα. Είναι το Cordy Pie που είναι συνδυασμός
ζυμωμένου ανανά με κόρδισεψ, ένα εκπληκτικό ποτό το οποίο μεγιστοποιεί τη δράση του κόρδισεψ. Και τέλος κάποια προϊόντα που αφορούν στην προσωπική περιποίηση, όπως είναι το λάδι του μασάζ πάνω αριστερά, εξαιρετική ποιότητα, εξαιρετική καθαρότητα, φινικέλαιο μαζί με γανόδερμα. Το T3 είναι μια κρεμούλα που απευθύνεται σε αυτούς που έχουν ευαισθησία στο δέρμα, μπορεί να κάνει πολύ πολύ ωραία δράση πάνω σε τσιμπήματα, σε εκδορές. Το σαπούνι με γανόδερμα, εξαιρετικής ποιότητας αγνό σαπούνι με γανόδερμα, και πάνω δεξιά η οδοντόκρεμα της DXM με γανόδερμα χωρίς φθόριο. Σαμπουάν και αφρόλουτρο κάτω, παιδικό λάδι το baby oil και μια εξαιρετική συσκευασία, θα λέγαμε ταξιδιού, με ένα νεσεσέρ διάφανο πλαστικό με μπουκαλάκια μικρού μεγέθους για να μπορούμε να τα παίρνουμε εύκολα και στα ταξίδια μας. Και τέλος, οι δύο σειρές θα λέγαμε περιποίηση προσώπου, η μία σειρά δεξιά με βάση την aloe vera και 6 ακόμα φυτικά χυλίσματα απευθύνεται περισσότερο σε νεανικές επιδερμίδες, και η μεγάλη σειρά της DXM αριστερά, πλήρη σειρά για τον καθαρισμό του προσώπου και με λοσιόν, με κρέμα ημέρας, με κρέμα νύχτας, με γανόδερμα και 16 ακόμα φυτικά εκχυλίσματα εξαιρετικής ποιότητας και εξαιρετικής αποτελεσματικότητας. Δεν μπορεί να βρει κανείς στο εμπόριο κρέμα με γανόδερμα, και αν βρει, άργια για κάποια εταιρεία, θα λέγαμε ότι είναι σε μια τιμή η οποία πραγματικά είναι αδύνατο, είναι απλησίαστη, και μάλιστα χωρίς να είναι και παραγωγούς γανοδέρματος. Η DXL λοιπόν ως παραγωγούς γανοδέρματος φέρνει αυτή την εκπληκτική αποτελεσματικότητα σειρά σε πάρα πολύ προσιτές τιμές. Εδώ ολοκληρώνουμε την γκάμα των προϊόντων της DXN. Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα από μια σχετική βιβλιογραφία, από την πολύ μεγάλη βιβλιογραφία που κυκλοφορεί και στο ίντερνετ, για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για όλα αυτά τα προϊόντα και ειδικότερα για το γανόδερμα. Link που μπορεί κανείς να απευθυνθεί. Μια πολύ πολύ σημαντική πηγή πληροφόρησης είναι το PubMed, την Αμερικάνικη Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής, θα λέγαμε η πιο επιστημονική σελίδα κλινικών ερευνών σήμερα στον κόσμο. Μπορείτε να πάρετε πολύ περισσότερες πληροφορίες. Παρακολουθώντας κανείς την παρουσίαση, πιθανότατα του δημιουργείται η απορία πού μπορώ να βρω τα προϊόντα, πώς μπορώ να τα προμηθευτώ. Ο τρόπος για να πάρει κανείς τα προϊόντα της DXN, να αγοράσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα αυτά, είναι αποκτώντας ένα κωδικό μέλους εντελώς δωρεάν. Γιατί η DXN είναι μια εταιρεία η οποία ακολουθεί ένα διαφορετικό σύστημα διανομής των προϊόντων της, λειτουργεί σαν ένα παγκόσμιο κλαμπ με εκατομμύρια μέλη, τα οποία έχουν το δικό τους κωδικό και αγοράζουν μέσα από προσωπική απόδειξη τα προϊόντα τους από τις αποθήκες της εταιρείας. Στην Ελλάδα έχουμε δύο αποθήκες, μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη. Για να αποκτήσει κανείς τον κωδικό μέλους, θα πρέπει να έρθει σε επαφή με ένα μέλος DXN, να του κάνει αναδοχή, γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένας ανάδοχος κωδικός, ουσιαστικά δηλαδή να τον συστήσει κάποιο ήδη μέλος DXN, για να αποκτήσει το δικό του κωδικό. Και μέσα από αυτό μπορεί κανείς να προμηθεύεται τα προϊόντα του, εφόσον είναι εύκολο να ανοίξει ένα κωδικό μέλος εντελώς δωρεάν. Ποια είναι τα τρία επίπεδα συνεργασίας που μπορεί κανείς να έχει με την DXN? Μπορεί κάποιος να είναι μέλος καταναλωτής, χοντρικής, να αγοράζει δηλαδή τα προϊόντα του για αυτόν και την οικογένειά του. Υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο που μπορεί κανείς να είναι μέλος, αλλά να έχει και επιστροφή χρημάτων από τις αγορές του. Δηλαδή, με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά τα προϊόντα βγαίνουν, θα λέγαμε, χαμηλότερα από την τιμή χοντρικής, ή μπορεί σε κάποιον τα προϊόντα να έρχονται και τελείως δωρεάν, αν η επιστροφή των χρημάτων είναι τόσο σημαντική όσο οι αγορές του. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο επίπεδο, όπου μπορεί κανείς να είναι μέλος της DXN και να έχει δικαίωμα μπόνους επί των αγορών
δικτύου καταναλωτών, δηλαδή δικτύου μελών, οι οποίοι αγοράζουν τα προϊόντα τους από την DXN και οι οποίοι έχουν προκύψει μέσα από τη σύσταση. Δηλαδή, συστήνοντας κάποιος μέλη, ουσιαστικά αποκτά δικαίωμα bonus πάνω στις αγορές αυτών των ανθρώπων από όπου και αν γίνονται. Είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, γιατί είπαμε ότι η DXN διανύμει τα προϊόντα σε 180 χώρες και έχει αποθήκες και γραφεία σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Άρα, μπορεί κάποιος να συστήσει από την Ελλάδα κάποιον άνθρωπο σε άλλη χώρα και πάνω στις αγορές αυτού του ανθρώπου, που τις κάνει φυσικά μόνος του, έτσι, στην άλλη χώρα ή στην Ελλάδα, ο φίλος ή η φίλη που το σύστησε από την Ελλάδα να διηγούνται κάθε μήνα κάποια μπόνους από τα κέρδη της εταιρείας. Γιατί πολύ απλά δεν θα υπήρχε αυτός ο άνθρωπος αν δεν το σύστηνε ο φίλος ή η φίλη από την Ελλάδα. Το πιο ωραίο όμως είναι ότι εάν αυτός ο φίλος στο εξωτερικό, παραδείγματος χάρη, συστήσει κάποιους άλλους φίλους, ο φίλος ή η φίλη στην Ελλάδα δικαιούται μπόνους και από τις αγορές των τρίτων και των τέταρτων. Αυτό μπορούμε να το περιγράψουμε με ένα απλό παράδειγμα για να δούμε πώς λειτουργεί και είναι ουσιαστικά ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να συνεργαστεί επιχειρηματικά με την DXN, δηλαδή να προωθήσει την ιδέα της DXN στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να γίνει ουσιαστικά συμμέτοχος στα κέρδη της DXN. Είναι ένα πάρα πολύ απλό και προσοδοφόρο επιχειρηματικό μοντέλο. Είναι ένα οικονομικό πλάνο συνεργασίας, όπως θα δούμε παρακάτω. Και ουσιαστικά τι κάνουμε, ποιο είναι το έργο μας θα λέγαμε, είναι να δημιουργούμε μέλη καταναλωτές χοντρικής των προϊόντων της DXN σε όλο τον κόσμο. Από αυτούς όσοι θέλουν να συνεργαστούν και να προωθήσουν, να δημιουργήσουν άλλα μέλη και καταναλωτές, να προωθήσουν την ιδέα της DXN, συνεργαζόμαστε μαζί τους επιχειρηματικά. Τους παρέχουμε δωρεάν εκπαίδευση και βοήθεια για να δημιουργήσουν τα δικά τους δίκτυα. Η σταθερή και αυξανόμενη κατανάλωση οδηγεί σε αυξανόμενο παθητικό εισόδημα χωρίς όριο. Γιατί είναι σταθερή και αυξανόμενη κατανάλωση των προϊόντων της DXN? Γιατί οι μαρτυρίες υγείας και τα ευεργετήματα, θα λέγαμε, που απολαμβάνει κανείς στην υγεία του είναι τόσο σημαντικά, που νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι εκ του φυσικού μας έχουμε την τάση να μοιραζόμαστε τα καλά νέα με τους δικούς μας ανθρώπους. Δηλαδή, επειδή ακριβώς βλέπουν μεγάλη διαφορά στην υγεία τους οι άνθρωποι, διαδίδουν την ιδέα της DXN, δίνουν πληροφορίες για την DXN. Το ερώτημα είναι εάν θέλουν να το κάνουν πιο συστηματικά, πιο επαγγελματικά, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, και αυτό να τους δημιουργήσει μια σοβαρότατη πηγή παθητικού εισοδήματος, η οποία, προσέξτε, είναι και μεταβιβαζόμενη κάποια στιγμή στη ζωή μας, ακόμα και στις οικογένειές μας, στα παιδιά μας. Γιατί είναι μια ουσιαστικά επιχείρηση marketing η οποία κληρονομείται. Για να δούμε το σχέδιο marketing της DXN, τι πλεονεκτήματα μας παρέχει. Καταρχήν, μιλάμε για δωρεάν εγγραφή και μιλάμε για αμοιβές bonus από απεριόριστη και ελεύθερη ανάπτυξη του δικτύου που δημιουργεί ο καθένας σε πλάτος και σε βάθος. Ένα ιδιαίτερα καθοριστικό σημείο είναι ότι ο τζίρος των προηγούμενων μηνών στην DXN δεν διαγράφεται, αλλά αθροίζεται συνεχώς. Θα λέγαμε δηλαδή δεν μηδενίζει το κοντέρ στις 31 του μηνός το βράδυ στις 12 η ώρα, αλλά κουβαλάμε αυτό το τζίρο και θα δούμε πού θα μας χρειαστεί παρακάτω στο παράδειγμα που θα περιγράψουμε πάρα πολύ σύντομα, και τα επίπεδα που κατακτώνται για πρώτη φορά κλειδώνουν και δεν χάνονται ποτέ. Είναι ένα αξιοκρατικότατο σύστημα όπου όλοι οι συνεργάτες μπορούν να ξεπεράσουν τους αναδόχους σε επίπεδα και bonus, σε αμοιβές δηλαδή, αν εργαστούν πιο αποτελεσματικά. Υπάρχουν bonus για το group, υπάρχουν bonus ανάπτυξης, υπάρχουν bonus ηγεσίας και θα τα περιγράψουμε όλα σε ένα παράδειγμα το οποίο έχει 5 στάδια και πιστεύω ότι είναι κατανοητό. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος βάζει το όνομά του επάνω στον κύκλο, στη λέξη εσύ, και για να κατανοήσουμε το παράδειγμα αυτό θα εισάγουμε μία έννοια κλειδί, είναι η έννοια του ΠΒ, είναι η πόντι όπως συνηθίζουμε να λέμε, που μετρούν το τζίρο ενός ατόμου ή μιας ομάδας στην DXN σε μηνιαία βάση. Γιατί εισάγουμε αυτή την έννοια? Γιατί η DXN λειτουργεί σε όλο τον κόσμο, άρα λοιπόν υπάρχουν διαφορετικά νομίσματα και δεν θα μπορούσε να υπολογιστεί ο τζίρος 10 ανθρώπων που λειτουργούν σε 10 διαφορετικές χώρες με διαφορετικά νομίσματα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα εσωτερικό νόμισμα, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά, στην εταιρεία,
όπου ονομάζεται πόντος, και υπάρχει μια κλίμακα αμοιβών η οποία τι μας περιγράφει δεξιά κάτω, ότι αν ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων κάνουν 100 πόντους στη διάρκεια ενός μήνα, δικαιούνται 6% αμοιβές πάνω στη λογιστική δύναμη που έχουν αυτοί οι πόντοι μέσα στο σύστημα της εταιρείας, η οποία είναι φυσικά λιγότερη από την τελική τιμή, δεν υπάρχουν μέσα φόροι κλπ. Και αν η ομάδα αυτή ή το άτομο κάνει 300 πόντους κατανάλωσης στη διάρκεια ενός μήνα, δικαιούται 9% μπόνους. Το αντίστοιχο 1.000, 2.000, 3.250 και 4.500 στη διάρκεια ενός μήνα, 2 μήνων, 6 μήνων, ενός χρόνου, δεν έχει σημασία. Όταν θα φτάσει λοιπόν να συμπληρώσει κάποιος 4.500 πόντους συσσωρεύοντας τους πόντους αυτούς από μήνα σε μήνα, τότε αυτή η ομάδα ή το άτομο αυτό βρίσκεται σε ένα επίπεδο 25% όπως το ονομάζουμε, και δικαιούται ουσιαστικά για τις αγορές του μήνα επιστροφή χρημάτων ή μπόνους 25% επί της λογιστικής δύναμης που έχουν αυτές οι αγορές στη διάρκεια ενός μήνα. Δηλαδή ουσιαστικά οι πόντοι συσσωρεύονται, οι πόντοι βοηθούν να κατακτήσει κανείς τα επίπεδα και να φτάσει στο 25%, αλλά πληρωνόμαστε με βάση τα επίπεδα που κατακτούμε πάνω στο τζίρο του μήνα. Για να δούμε παρακάτω το επόμενο βήμα. Ας υποθέσουμε ότι ο φίλος ή η φίλη επάνω συστήνουν τρία μέλη στην DXN καινούργια, τη Βαλεντίνα, τη Γεωργία και τον Άκη. Ας υποθέσουμε ότι η Βαλεντίνα αγοράζει για την οικογένεια της προϊόντα αξίας 100 πόντων, η Γεωργία 600 μαζί με κάποιους φίλους μαζί που σύστησε, και ο Άκης που σύστησε λίγο περισσότερα άτομα, όλοι μαζί κάνανε ένα τζίρο 1.100 πόντους. Μαζί με τους 100 που αγοράζει ο φίλος και 100 που είχε από τον προηγούμενο μήνα, όλο αυτό το σύνολο μας κάνει 2.000 πόντους. Με βάση λοιπόν την κλίμακα, αυτή η ομάδα κατατάσσεται στο 15%, όπως βλέπουμε. Πώς θα πληρωθεί λοιπόν ο φίλος ή η φίλη επάνω? Θα πληρωθεί από τις προσωπικές του αγορές 15%, από τις αγορές όμως της Βαλεντίνας θα πληρωθεί με μπόνους 9%, διότι η Βαλεντίνα θα πάρει το υπόλοιπο 6%. Για τις αγορές αυτού του γκρουπ της Γεωργίας, εφόσον η Γεωργία και το γκρουπ της θα πληρωθούν με 9%, ο φίλος ή φίλοι επάνω θα πάρουν το 6%. Και για το γκρουπ του Άκη, εφόσον αυτή η ομάδα ανθρώπων θα πληρωθεί με 12%, ο φίλος ή η φίλη επάνω θα πάρει το 3%. Παθητικό εισόδημα που μπορεί να μην έχει γνωρίσει και ποτέ τα άτομα αυτά που το καταναλώνουν και να ζουν και σε διαφορετικές περιοχές Ελλάδος ή σε διαφορετικές χώρες. Στο επόμενο βήμα, ο φίλος ή η φίλη ξαναγοράζει 100 πόντους το μήνα. Είναι ένα μαθηματικό υπόδειγμα για να διευκολυνθούμε, έτσι. Και στην παρέα μας προσθέθηκε ο Άλεξ, σύστησε δηλαδή τον Άλεξ και την Ερμήρα. Η Βαλεντίνα, ενώ ήταν μόνη της, αυτό το μήνα σύστησε και άλλους φίλους και όλοι μαζί κάνανε άλλους 900 πόντους και 100 που είχε πήγε στους 1.000. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχει πάει στην κλίμακα του 12% από εδώ και πέρα η Βαλεντίνα. Αντίστοιχα η Γεωργία στο 15 και ο Άκης στο 18. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι στις αγορές ο φίλος ή η φίλη επάνω τις δικές του πλέον του μήνα δικαιούται 25% πόνους, ενώ στο προηγούμενο στάδιο δικαιούται 15%, σήμερα δικαιούται 25%. Ο Άλεξ θα πληρωθεί με το 6% και το υπόλοιπο 19% θα το πληρωθεί ο φίλος ή η φίλη επάνω. Αντίστοιχα η Ερμήρα θα πληρωθεί με το 9% που δικαιούται αφού έκανε 300 πόντους και το υπόλοιπο 16% θα το πληρωθεί ο φίλος ο φίλη, και αντίστοιχα τα ποσοστά που βλέπουμε τη διαφορά 25-12, 25-15 και 25-18. Στο επόμενο στάδιο ας υποθέσουμε ότι η Γεωργία και ο Άκης σταδιακά συστήνοντας και άλλους φίλους και συστήνοντας και αυτοί παρακάτω άλλους έχει φτάσει να συμπληρώσει ένα τζίρο 4.500 πόντων δεξιά, και έτσι στους 4.700 η Γεωργία και στους 6.600 ο Άκης έχουν φτάσει στο επίπεδο του 25%. Εφόσον πλειονόμαστε με τις διαφορές, δημιουργείται το ερώτημα. Εάν ο φίλος ή ο φίλος επάνω ήταν 25 και η Γεωργία 25, θα μηδενιζόταν η διαφορά. Άρα λοιπόν την πόνους έπαιρνε. Εάν λοιπόν συσσωρεύοντας πόντους κάποιο μέλος από αυτά που έχουμε συστήσει ή παρακάτω θα λέγαμε συμπληρώνει 25% βάσει της κλίμακας, τότε η DXN μας βάζει σε ένα άλλο θα λέγαμε τρόπο αμοιβής,
μας δίνει extra bonus. Δηλαδή, στο παράδειγμα που έχουμε εδώ, στον πίνακα από τους δύο, στο μικρό δεξιά, μας περιγράφει ότι εάν μία ομάδα κατά που μας φτάσει στο επίπεδο του 25%, εμείς πάμε στο 27. Εάν δύο ομάδες φτάσουν στο 25, εμείς πάμε στο 29. Αν τρεις ομάδες φτάσουν στο 25, εμείς πάμε στο 31. 4, 5, 6 ομάδες, αν φτάσουν στο 25, εμείς πάμε στο 37. Στο παράδειγμά μας, η Γεωργία και ο Άκης έχουν φτάσει στο επίπεδο του 25%. Άρα έχουμε δύο ομάδες στο επίπεδο του 25%. Εμείς λοιπόν βρισκόμαστε στο 29. Αυτό σημαίνει καταρχήν ότι μεγαλώνουμε τη διαφορά μας από τους υπόλοιπους συνεργάτες και τις ομάδες τους. Έτσι λοιπόν, από τον Άλεξ 29-9, από την Ερμήρα 29-12, από τη Βαλεντίνα θα πληρωθούμε 14%, δηλαδή 29-15, από τη Γεωργία θα πληρωθούμε τη διαφορά που μας χωρίζει, δηλαδή από το γκρουπ αυτό θα πληρωθούμε 4%, αλλά ειδικά για το γκρουπ της Γεωργίας και του Άκη, επειδή φτάσαν στην κλίμακα αυτή, στο πρώτο θα λέγαμε έτσι πλατίσκαλο, ας το πούμε έτσι, του 25%, μας δίνει εξτρά ένα μπόνους 5%. Και έτσι λοιπόν παίρνουμε 4 και 5, 9% διαφορά. Τέλος, αν κάποιος αναρωτηθεί τι θα γίνει αν και η Βαλεντίνα και η Ερμήρα και ο Άλεξ φτάσουν στο 25%, εδώ βλέπουμε στο παράδειγμα ότι και ο Άλεξ και η Ερμήρα και η Βαλεντίνα και η Γεωργία και ο Άλεξ και ο Δημήτρης, ας πούμε, έχει φτάσει στο επίπεδο του 25%. Εμείς βάσει της κλίμακας μπόνους έχουμε πάει στο επίπεδο του 37%, μας χωρίζουν 12% διαφορά και 5 το μπόνους ανάπτυξης που μας δίνει η εταιρεία. Έτσι λοιπόν παίρνουμε ουσιαστικά 17% διαφορά. Βλέπουμε δηλαδή εδώ ότι οι αμοιβές είναι σοβαρότατες, και φυσικά κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί εάν η Γεωργία και ο Άκης παρακάτω, εφόσον είναι συσσωρευτικός αυτός ο τζίρος, έτσι μετράει, δηλαδή συσσωρεύονται οι τζίροι των μηνών και ανεβαίνουμε επίπεδα, φτάσουν και αυτοί στο να γίνουν 37%, τι θα συμβεί. Στο παράδειγμα πιο κάτω και ολοκληρώνουμε με αυτό, θα λέγαμε ότι εδώ περιγράφεται ένα extra bonus που έρχεται για μας πληρώνει η εταιρεία, το bonus ηγεσίας, το οποίο για την Γεωργία, ας πούμε, και για τον Δημήτρη, extra από τις αμοιβές που παίρναμε μέχρι στιγμής, μας προσθέτει ακόμα ένα 5%, γιατί ακριβώς αυτές οι δύο ομάδες, αυτά τα δύο δίχτυα, φτάσαν στο επίπεδο του 37%, έχουν την ονομασία του Star Diamond, είναι μια ονομασία, θα λέγαμε έτσι, διακριτική, μια ονομασία επιβράβευσης, και εμείς εισπράττουμε ένα extra bonus, γιατί θεωρητικά έχουμε βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να αναπτύξουν τα δίκτυά τους και τις επιχειρήσεις marketing που χτίζουν όλο αυτό το διάστημα. Λέω θεωρητικά γιατί στην πράξη μπορεί κάποιος να ζει και πολύ μακριά, μπορεί κάποιος να είναι έμπειρος, μπορεί κάποιος να μην έχει χρειαστεί και πάρα πολύ βοήθεια, και έτσι μέσα από μια σύσταση, το βλέπουμε πολλές φορές να συμβαίνει αυτό, μέσα από την ανάπτυξη των δικτύων κάποιων ανθρώπων, κάποιοι ανάδοχοι εξασφαλίζουν ένα πολύ πολύ σημαντικό παθητικό εισόδημα, το οποίο θα λέγαμε ότι είναι όλο ένα αυξανόμενο. Έτσι πάρα πολλοί κόσμος με τον τρόπο αυτό συμπληρώνει το εισόδημά του, κάποιος άλλος μπορεί να συμπληρώνει τη σύνταξή του σήμερα, κάποιος άλλος όμως μπορεί να του κάνει αποκλειστική απασχόληση, κάποιοι συνεργάτες ζουν τις οικογένειές τους μέσα από την ενασχόληση τους με την DXN, κάποιοι άνθρωποι έχουν, θα λέγαμε, φτάσει σε επίπεδα οικονομικής ελευθερίας στον κόσμο, υπάρχουν πάρα πολλοί συνεργάτες οι οποίοι έχουν φτάσει πραγματικά σε ονειρεμένα ύψη εισοδήματος και ποιότητας ζωής. Όλα αυτά μπορεί κανείς να τα απολαύσει μέσα από την DXN, ανακαλύπτοντας την DXN, παίρνοντας περισσότερες πληροφορίες για την DXN και ουσιαστικά βοηθώντας ανθρώπους να αποκτήσουν ένα υψηλό επίπεδο υγείας, και όσους από αυτούς θέλουν ουσιαστικά να προωθήσουν την ιδέα της DXN, τους βοηθούμε να αναπτύξουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Αυτό γίνεται μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα εκπαίδευσης, και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα, νομίζω, είναι εφικτά για όλους μας και όλοι μας μπορούμε να δρέψουμε τους καρπούς της προσπάθειας και της επιτυχίας. Αυτό είναι το επιχειρηματικό πλάνο της DXN. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από τον άνθρωπο ο οποίος σας ασίστησε την DXN. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους σας.